τελείωσαν τα υποτίθεται εύκολα. Ναι. Παίρνουμε για αυτό που ήρθαμε έτσι. Τι μας έδωσαν καταρχήν αυτά τα παιχνίδια, δηλαδή. Εντάξει, σίγουρα τώρα μπορούμε να το πούμε, γιατί θα ήταν σωστό να πούμε πριν ότι και αυτά τα παιχνίδια τα δύο που παίξαμε θέλαμε να τα χρησιμοποιήσουμε στα παιχνίδια προετοιμασίας. Έτσι. Είχαμε μόνο τρία φιλικά ανεπίσημα, τα δύο αυτά τα παιχνίδια πάντα με σοβαρότητα. Για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα σε κάποια πράγματα να μπορέσουμε να βελτιωθούμε. Από την πρώτη μέρα που έχουμε ξεκινήσει με αυτή την ομάδα, με αυτή την καινούργια ομάδα, και στο αμυντικό κομμάτι αλλά και στο επιθετικό. Και βέβαια το πολύ σημαντικό να δώσουμε χρόνο συμμετοχής σε όλους και πιο πολύ να έχουμε ένα ανοιχτό rotation, γιατί αύριο το παιχνίδι είναι ένας τελικός. Οπότε δεν θα είναι σίγουρα το rotation τόσο ανοιχτό. Και κάποιοι παίχτες που ξέρουν πολύ καλά ότι έχουν έρθει με πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα, πάρα πολλά παιχνίδια. Οπότε θέλαμε σε αυτό το κρίσιμο παιχνίδι το αυριανό να έχουμε βασικού μας παίχτες όσο μπορούμε πιο πολύ φρέσκους ή τέλος πάντων στην καλύτερη κατάσταση που μπορούσε να ήταν. Οπότε ήταν δύο παιχνίδια και στο τεχνικό κομμάτι. Κάποια πράγματα μας αρέσανε, κάποια πράγματα δηλαδή την ιδέα που είχαμε να μπορέσουμε να τη δούμε στο γήπεδο, κάποια άλλα όχι. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει χρόνος για προπόνηση και στο κομμάτι της έντασης και από πλευράς αριθμού προπονήσεων. Οπότε το βίντεο είναι πάρα πολύ σημαντικό, η συνεργασία με τους παίκτες πάρα πολύ σημαντική, η συγκέντρωση που πρέπει να έχουμε στην πληροφορία πάρα πολύ σημαντική. Για να μπορέσουμε να δούμε και την ακτιναρφία που κάναμε με τους Κροάτες, μπαίνοντας εδώ το αυριανό παιχνίδι, να δούμε τα δυνατά σημεία αυτής της ομάδας. Τις αδυναμίες που έχει βέβαια και να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται για αυτό που όλοι περιμένετε. Όλοι περιμένουμε, να το πω έτσι, και με την έννοια περιμένετε ότι θα είναι πραγματικά ένα πολύ σκληρό και κλειστό παιχνίδι και εκεί πραγματικά θα δοκιμαστεί αυτή η ομάδα κάτω από τρομερή πίεση. Πίεση εννοώ όσο αφορά όχι το αποτέλεσμα, όχι τη σοβαρότητα του παιχνιδιού που την ξέρουμε, πίεση στις αποφάσεις που θα πρέπει να πάρουμε στο μισό γήπεδο. Εμείς θα παίξουμε, θέλουμε από την άμυνά μας να είμαστε επιθετικοί, να ελέγξουμε τα rebound που θα είναι, θεωρώ, ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, γιατί θα μας δώσει αυτό το παιχνίδι που να βρούμε κάποιους εύκολους πόντους, να το πω έτσι, ή κάποιους πόντους που έχουμε τη δυνατότητα να σκοράρουμε στο ανοιχτό γήπεδο, είτε είναι στον ευνηδιασμό είτε είναι στην transition. Και βέβαια, πάντα ξαναλέω με τα σημεία αναφοράς που έχουμε στο μισό γήπεδο και διαβάζοντας την άμυνα των Κροατών, κατά πού μπορούμε να έχουμε κάπου πλεονέκτημα, να είμαστε αποτελεσματικοί και στο 5-5. Τι λέει η ακτινογραφία τους, είναι διαφορετική από τα προηγούμενα χρόνια. Είναι η πιο σκληρή ομάδα που έχει τον Κροατών που έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια. Πραγματικά σκληρή, πραγματικά είναι μια ομάδα που θα παίξει για κάθε κατοχή, θα παίξει, βάζει το σώμα της, βάζει τα χέρια, παίζει πάρα πολύ δυνατά, πολύ σκληρά. Και είναι πολύ ξεκάθαρο πιο αυτό που θέλει και ο προπονητής της είναι να παίξει αυτά τα μάτια σε χαμηλό σκορ. Το είδαμε από την Ιταλία και με εμάς σίγουρα το ίδιο θα θέλει να κάνει. Ίσως και λογικό, ίσως λείποντας δύο πολύ ταλαντούχοι παίκτες για την ομάδα που θα δω είναι περισσότερη ισορροπία όπως είναι ο Χάμιλτον και ο Τόμιτς. Με σημεία μέχρι μέσα του δόρατος του Μποντάναβιτς και τον Σάριτς. Μπορεί να σημαίνει αυτό ότι οι άλλοι παίκτες δεν επικίνδυνοι και το ξέρουμε αυτό το πράγμα, αλλά αυτοί είναι οι δύο εκφραστές, οι δύο που. Μπορώ να το πω, είναι οι ηγέτες αυτής της ομάδας. Ο Σάριτς με το low post αλλά και ο Μπογδάνοβιτς που έχει mismatch. Και το σούτο περιφερειακό που είναι όλοι μπορούν να σουτάρουν και μπορούν να συμπληρώσουν πρόβλημα. Άρα είναι μια ομάδα που θα πρέπει να παίξουμε πολύ καλά σε αυτούς τους δύο παίκτες. Μια ομαδική άμυνα. Θεωρώ ότι έχουμε τους παίκτες να κάνουμε καλή δουλειά. Ξέρουμε πολύ καλά απ' την άλλη ότι οι ταλαντούχοι παίκτες όπως αυτοί μπορούν να βάλουν παίζοντας καλή άμυνα έχουν τη δυνατότητα να σκοράρουν, να βρουν τρόπο να σκοράρουν. Και σίγουρα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι πνευματικά, πολύ σκληροί πνευματικά, να αντέξουμε σε ένα λάθος που θα κάνουμε, σε ένα κενό διάστημα που θα έχουμε, που θα υπάρξει πιστεύω εγώ. Εκεί θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σκληροί στο μυαλό, πολύ έτσι δυνατοί σε αυτό το κομμάτι, ώστε να μπορέσουμε να επανέλθουμε όταν θα χρειαστεί και να είμαστε πάλι εκεί, δηλαδή μέχρι το τέλος. Είμαστε εκεί που θέλουμε. Όχι, τηρούμε τον αλλαγό προφανώς. Όχι, σίγουρα όχι. Σίγουρα δεν είμαστε, θα ήταν παράδειγμα να το έλεγα αυτό. Σίγουρα μπορούμε να δούμε την πολύ καλή έκδοση και σε διάρκεια αυτής της ομάδας και αυτό που έχουμε δουλέψει, το λίγο που έχουμε δουλέψει. Σίγουρα όμως από την άλλη δεν θα μου κάνει εκπλήξη καμία αν θα έχουμε κάποια κενά διαστήματα. Απλά είναι ο τρόπος και με ποιους και πώς να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που θα συναντήσουμε. Αλλά θα ήταν παράλογο να πω ότι η ομάδα αυτή, η καινούργια ομάδα με το χρόνο προετοιμασίας που είχαμε και ετοιμασίας. Για ένα τόσο σημαντικό στόχο που παίζουμε να ήταν 100%. Coach, είπες πριν και δεν αμφισβητείται. Σκέφτονται και συνεργάζονται όσο ποτέ, τουλάχιστον συγκριτικά με το άμεσο παρελθόν. Έχουν όμως μόνο ένα πόντερ.
του Νούκητς. Να περιμένουμε πίεση. Σίγουρα θα πιέσουμε πάρα πολύ, γιατί το επόμενο, αν δεν είναι ο Νούκητς, δεν ξέρω αν θα επιστρέφει τον Στίπτσεβιτς, που ξέρουμε ότι είναι ένα σκόρερ, έτσι, ένα πολύ μεγάλο σκόρερ και είναι επικίνδυνος. Πιστεύω πως ναι. Αλλά τουλάχιστον το παιχνίδι με την Ιταλία που θεωρούμε ότι ήταν ένα κρίσιμο παιχνίδι, δεν έπαιξε. Έπαιξε μετά με το ένα λάξ. Κατεβάζαν την μπάλα είτε ο Σίμον είτε ο Μπογδάνοβιτς και είχαν δηλαδή ουσιαστικά με αυτούς τους δύο, με τον Χέζονια και με τον Σάριτς, είχαν τέσσερις παίκτες με ένας εναντίον ενός, με σουτ. Απ' τη μία θα πρέπει να πιέσουμε σίγουρα, δεν το συζητάμε, και τον Νούκητς τον ίδιο. Δηλαδή όχι μόνο όταν δεν είναι Νούκητς στο παρκέ, γιατί η πίεση είναι αυτό που θα μας δώσει, θέλουμε να αλλάξουμε το ρυθμό του παιχνιδιού. Γιατί σίγουρα θα βάλουν ένα χαμηλό ρυθμό, όπως κάνει και η Μεξικάνη, πολύ έξυπνα στον πρώτο ημίχρονο. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε εμείς πιο έξυπνοι ή τέλος πάντων πιο αποφασιστικοί να μην μπούμε σε αυτό το ρυθμό των Κροατών.